Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Το Βερολίνο επιθυμεί την ενότητα της Ευρωζώνης και την παραμονή της Ελλάδας σε αυτή, τόνισε κατηγορηματικά ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γκίτο Βεστερβέλε, σε αποκλειστική του συνέντευξη στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο να χαλαρώσουν επί της ουσίας οι μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί, λέγοντας ότι είναι αναγκαίες για τη δημοσιονομική σταθεροποίηση. Μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών Δημήτρη Αβραμόπουλο και εν ώψη επίσκεψης του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στο Βερολίνο, ο κ. Βεστερβέλε προειδοποιεί για το κίνδυνο που διατρέχει το εγχείρημα Ευρώπη και αναφέρεται σε λάθος τόνο που επέλεξαν συχνά κάποιοι τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία, επιβαρύνοντας τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας τοποθετείται μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τις εξέλιξεις στο Σκοπιανό, ενώ αναγνωρίζει τη σημασία της Τουρκίας, από την οποία πάντως ζητεί την εφαρμογή του πρωτοκόλλου της Άγκυρας. Ωστόσο, αρκετοί ανώτεροι Γερμανοί αξιωματούχοι άφησαν να εννοηθεί ότι το Βερολίνο μπορεί να αποδεχθεί ορισμένες ρυθμίσεις ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται από την Αθήνα και τους όρους για την εκταμείευση της διεθνούς βοήθειας προς την Ελλάδα. Ένας Γερμανός βουλευτής με στενές σχέσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών δήλωσε πως η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει μια μικρή παράταση στις προθεσμίες της για να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις και μέτρα λιτότητας που ζητούνται από διεθνείς πιστωτές. Ο Κρίστιαν Λίτνερ, ο οποίος ηγείται του Ελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος στο κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας και πιστεύεται πως ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γκίτο Βεστερβέλε προσέχει τις απόψεις του, δήλωσε πως το Γερμανικό Πρακτορείο το πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας δεν θα πρέπει να καταρρεύσει για μια διαφορά μόλις λίγων ημερών. Για τροποποίηση μέσα στο υπάρχον χρηματοοικονομικό πλαίσιο έκανε λόγο βουλευτές και από το κόμμα της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης Καγκελαρίου Άγγελας Μέρκελ. Την ίδια ώρα στην Αθήνα κλειδώνουν κατά πάσα πιθανότητα τα μέτρα εν ώψη και της κρίσιμης συνάντησης αύριο στην Αθήνα του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με τον πρόεδρο του Eurogroup Jean-Claude Juncker στην Αθήνα, καθώς και με τις επικείμενες συναντήσεις του με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ την Παρασκευή στο Βερολίνο και τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Λάουτ στο Παρίσι το Σάββατο. Στο μεταξύ, κοινή γραμμή για την Ελλάδα αναζητούν ο Γάλλος πρόεδρος και η Γερμανίδα καγκελάριος στη συνάντηση που θα έχουν την Πέμπτη στο Βερολίνο. Το πακέτο των μέτρων μισού 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα οριστικοποιηθεί το Σεπτέμβριο, λίγο πριν την έλευση της Τρόικας στην Αθήνα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας, μετά τη σύσκεψη του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με το Οικονομικό Επιτελείο χτες βράδυ στο Μεγάλο Μαξίμου. Ο κ. Τουρνάρας δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά στο μέτρο της εργασιακής εφεδρείας, καθώς είπε ακόμα δεν έχει κλειδώσει τίποτε. Την αντίθεσή του με την εφεδρεία επανέλαβε μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Ντόλιος, υπενθυμίζοντας ότι για το θέμα υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του κόμματος μετά από συνάντηση τελεχών του με το Υπουργό Εσωτερικών. Διευκρίνησε ωστόσο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα ρίξει εύκολα την κυβέρνηση. Επίσης, αντίθετα στο μέτρο της εργασιακής εφεδρείας, δηλώνουν οι εφοριακοί, λέγοντας ότι υπάρχουν ήδη πολλά κενά στις υπηρεσίες και αντιθέτως χρειάζονται επιγόντως προσλήψεις. Με εντολή του Πρωθυπουργού, κόβονται επιστώσεις του 2012 προς μη κυβερνητικές οργανώσεις και σωματεία, ενώ θα επανεξεταστούν από μηδενική βάση τα κονδύλια για το 2013. Τα άγρια μέτρα δεν είναι εμπόρα που θα περάσει, ανακοίνωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος. Το κόστος εργασίας στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει κατά 7,8% από το υψηλό του επίπεδο, στην Ελλανδία κατά 13,7% και στην Ισπανία κατά 5,9%, ενισχύοντας τις εξαγωγές των αντίστοιχων χωρών, αναφέρει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's σε έκθεσή του, ενώ αναφέρει ότι αν και παρατηρήθηκε πρόοδος στα εμπορικά ισοζύγια και την ανταγωνιστικότητα, ως προς το κόστος εργασίας σε ορισμένες χώρες, οι κυβερνήσεις τους δεν μπορούν να χαλαρώσουν το ρυθμό μεταρρυθμίσεων. Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσούτσιας αναλαμβάνει επικεφαλής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Ο κ. Τσούτσιας διατηρεί τη θέση του διευθυντή του γραφείου τύπου της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε ο 30χρονος Τάσος Θεοφίλου, κατηγορούμενος για την αιματηρή ληστεία της Πάρου από τον εφέτη ειδικό ανακριτή Κώστα Μπαλτά, ο οποίος εξέδωσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του για ένταξη και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν στοιχεία που συνδέουν τον κατηγορούμενο με την οργάνωση, συνωμοσία πύρινο της φωτιάς, καθώς και με συγκεκριμένες τρομοκρατικές πράξεις. Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τη ληστεία στην Πάρο με την επίμαχη οργάνωση, γι' αυτό και η ειδικογραφία θα παραμένει για την ώρα σε τακτικό ανακριτή. Στις περιοχές Προβατά και Σιδηρούντα εντοπίζονται τα κύρια μέτωπα της μεγάλης πυρκαγιάς που συνεχίζεται για τέταρτη μέρα στο καταστροφικό έργο της Χίου. Η καταστροφή στο νησί είναι πολύ μεγάλη καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις έχει καταστραφεί το 30% των μαστιχόδεντρων. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αυλώνας Μεσσηνίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 18 άτομα πεζοπόρο τμήμα για 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Βόλιμε στη Ζάκυνθο όπου επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Μερικό έλεγχο τέθηκαν πυρκαγιές στο μονόπετρο Μαγνησίας, στα πηγάδια Μεσσηνίας και στην Κοχύλου Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση σήμερα στα πύρινα μέτωπα της Πελοποννήσου, όπου τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε ύφεση. Εξαιρετικά προκλητικές χαρακτήρισε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος τις δηλώσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ότι οι πυρκαγιές στη Ζάκυνθο και αυτές που κατατρώγουν τυχείο είναι αποτέλεσμα εμπρισμού. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος κατηγόρησε τον Υπουργό και την κυβέρνηση ότι αποκρύπτουν το γεγονός ότι στοιχείο είναι ανύπαρκτες οι υποδομές πυροπροστασίας και πυρασφάλειας. Παράλληλα, ζήτησε την πλήρη κάλυψη των μαστιχοπαραγωγών και των κτηνοτρόφων. Στο ηλεκτρονικό φακέλωμα όλων των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στην αγορά, προχωράει και επισήμως από σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς έληξε χθες η προθεσμία που είχε δώσει σε Υπουργεία, Υπηρεσίες και Εταιρείες να αποστείλουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων όλα τα στοιχεία που αφορούν σε συναλλαγές για να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος διασταυρώσεων και ελέγχου των εισοδημάτων. Σε επίπεδα άνω του 55% καινείται η φορολογική παραβατικότητα στις τουριστικές περιοχές, σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα των ελέγχων του ΣΔΟΕ.
Εξωτερικές ειδήσεις. Η Ισπανία άντλησε σήμερα το ποσό των 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ με ευνοϊκά επιτόκια εν μέσω προσδοκιών του επενδυτικού κοινού ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα παρεύει στη δευτερογενή αγορά. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι, ανάμεσα τους 2 γυναίκες και 2 παιδιά, σκοτώθηκαν τα ξημερώματα στη διάρκεια βομβαρδισμών στην πόλη Χαλέπη της Συρίας, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Αθλητικές ειδήσεις. Σήμερα και αύριο διεξάγονται οι πρώτοι αγώνες για τα play-offs στη φάση των ομίλων του Champions League. Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται αύριο στην Ισπανία απέναντι στη Μάλαγα.